Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη το οποίο κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics από τη Φλόρινα. Η Envy κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του τρίτου πανελλήνιου διαγωνισμού του Generation Next. Πες μας λοιπόν Envy, τι θα φτιάξω σήμερα? Φτιάξε το δικό σου φωτόσπαθο και μάθε πως διαχέεται το φως. Πριν ξεκινήσουμε σας έχω μια ερώτηση. Τι είναι η διάχυση του φωτός? Η διάχυση του φωτός συμβαίνει όταν το φως πέφτει σε μια επιφάνεια που δεν είναι λία. Παράδειγμα λίας επιφάνειας είναι ο πολύ γνωστός μας καθρέφτης. Τον καθρέφτη που είναι λίος, όταν πέφτουν οι ακτίνες του φωτός, ανακλώνται, δηλαδή αλλάζουν κατεύθυνση. Η κατεύθυνση που ακολουθούν οι ακτίνες σχηματίζει με μια νοητή κάθετη γραμμή στον καθρέφτη, γωνία ίση με τη γωνία που έπεσαν οι ακτίνες στον καθρέφτη. Λέμε λοιπόν πως στο φαινόμενο της ανάκλασης η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία της ανάκλασης. Στη διάχυση όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Όταν οι ακτίνες του φωτός πέφτουν σε μια τραχιά επιφάνεια, δεν ανακλώνται προς μια κοινή κατεύθυνση, αλλά σε τυχαίες κατευθύνσεις του χώρου. Τότε λέμε πως το φως διαχέεται, δηλαδή απλώνεται στο χώρο. Τα υλικά για την κατασκευή μας είναι πολύ απλά. Όπως καταλαβαίνετε και από το όνομά του, για το φωτόσπαθο χρειαζόμαστε μία παροχή φωτός, ας πούμε έναν φακό. Επίσης, χρειαζόμαστε μία επιφάνεια η οποία θα ορίσει χωρικά το φωτόσπαθο. Η επιφάνεια αυτή θα διαχέει το φως και θα είναι από διαφανές υλικό για να μπορούμε να τη δούμε να φωτίζεται. Μήπως έχετε καμία καλή ιδέα? Τι θα λέγατε για μία μεμβράνη? Είμαι σίγουρη ότι το έχετε σκεφτεί ήδη. Μπορεί να έχετε ήδη στο σπίτι σας μία μεμβράνη, αλλά και να μην έχετε, μην αγχώνεστε, μπορείτε να πάτε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας και να βρείτε μεμβράνη σε διάφορα χρώματα, ανάλογα με το φωτόσπαθο που θέλετε να φτιάξετε. Επομένως, για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε φακό, ψαλίδι και τη μεμβράνη μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να φτιάξουμε το φωτόσπαθό μας. Αρχικά παίρνουμε τη μεμβράνη και την κόβουμε στο μέγεθος του φακού μας. Υπολογίζω πόση μεμβράνη χρειάζομαι έτσι ώστε να κυκλώνει γύρω-γύρω το φακό και κόβω στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Βγάζουμε λοιπόν το πλαστικό από τη μεμβράνη. Όπως βλέπετε η δική μου έχει ήδη αυτοκόλλητο. Σε περίπτωση που πάρετε μια μεμβράνη χωρίς αυτοκόλλητο θα την κολλήσετε με σελοτέιπ. Και την τυλίγω γύρω από τον φακό. Και τώρα την ενώνω στις άκρες. Όπως βλέπετε, με τον τρόπο που το έχουμε φτιάξει ως εδώ, το φως δεν διαχέεται ικανοποιητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί μεγάλο μέρος του φωτός διαφεύγει από το άλλο άκρο της μεμβράνης μας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να μην συμβαίνει αυτό? Πρέπει απλά να κλείσουμε αυτήν εδώ την τρύπα. Στην περίπτωσή μας που έχουμε χρησιμοποιήσει τη μεμβράνη με το αυτοκόλλητο, απλά ενώνουμε τις άκρες. Αν η δική σας μεμβράνη δεν ήταν με αυτοκόλλητο, θα κλείσετε την τρύπα με σελοτέιπ. Με αυτόν τον τρόπο η διάχυση του φωτός θα είναι πολύ καλύτερη, καθώς το φως δεν θα διαφεύγει, αλλά θα ανακλάται συνεχώς στα τυχώματα. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε την κατασκευή μας? Ελπίζω να διασκεδάσατε τη διαδικασία όσο και εγώ. Κατασκευάσαμε ένα όμορφο φωτόσπαθο και μάθαμε χρήσιμα πράγματα για το φως. Φτιάξτε λοιπόν τα δικά σας φωτόσπαθα και διασκεδάστε με τους φίλους σας. May the force be with you!